Τέλος δίνεται στην αγωνία και ταλαιπωρία εργαζομένων του Δήμου Βυσσαλτίας που περίμεναν αρκετό καιρό για την έγκριση των αιτήσεών τους, προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους και να ανέβουν στη μισθολογική κλίμακα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, ο Τάσερον Μιλτιάδης Πανάγος, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν κάνει αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ωστόσο, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι ο πρόεδρος και δύο ακόμη μέλη παραιτήθηκαν καθώς συνταξιοδοτήθηκαν. Είχαν κάνει αιτήσεις στις οποίες ζητούσαν να γίνει μια αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι ο πρόεδρος και δύο ακόμη μέλη παραιτηθήκαν γιατί συνταξιοδοτηθήκαν. Οπότε περιμέναμε από την αποκεντρωμένη να γίνει νέα σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αναμένουμε τον νέο πρόεδρο να συγκαλέσει νέο υπηρεσιακό. Υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες στις οποίες τις είχε ένα μέλος από αυτά τα οποία είχαν φύγει, τα οποία τα έκανε ο συνάδελφος, τα έδωσε, λύθηκε. Υπήρξε ένα μικρό λαθάκι τέλος πάντων, αλλά λύθηκαν αυτά τα ζητήματα. Οπότε τώρα δεν έχουμε κάποια εκκρεμότητα την οποία θα έχουμε. Περιμέναμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση να γίνει νέα σύνθεση του Συμβουλίου, η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα, και αναμένουμε τον νέο πρόεδρο να συγκαλέσει Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σημειώνει ο κύριος Πανάγος. Η καθυστέρηση, ωστόσο. Απλά υπήρξε η καθυστέρηση, διότι μεσολαβούσε ο χρόνος ο οποίος από την ώρα που παραιτηθήκαν οι συνάδελφοι από τα καθήκοντά τους μέχρι και τώρα, το οποίο έγινε από την αποκεντρωμένη η νέα σύνθεση του νέου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Από εδώ και πέρα δίνεται και τέλος. Βγήκε η απόφαση του Υπηρεσιακού, είχε ψηφιστεί ούτως ή άλλως, απλά καθυστερούσε η συγγραφή τους.